Πάμε να σπάσουμε 10 τρομακτικούς μύθους στο GTA 5. Μύθος νούμερο 1. Η μυστική τελετή στο χωριό των Κανίβαλων. Υπάρχει ο μύθος ότι αν πάτε στο χωριό των Κανίβαλων ένα βράδυ, υπάρχει περίπτωση να πετύχετε μια τελετή την οποία κάνουν. Καθώς πλησιάζετε, πρέπει να προσέχετε, καθώς οι φρουροί θα σας επιτεθούν, οπότε πρέπει να τους σκοτώσετε αθόρυβα. Φαίνεται πάρα πολύ τρομακτικό και ότι θυσιάζουν και καίνε ζωντανούς ανθρώπους. Πάρα πολύ περίεργο. Πάμε στο game να δούμε αν ισχύει. Λοιπόν, μάγκες, είμαστε στο χωριό των Κανίβαλων και ήρθα να δω αν συμβαίνει τίποτα περίεργο. Πρέπει να μπούμε μέσα στο χωριό, χωρίς να μας πάρουν χαμπάρι. Α! Δεν είμαι ο Hitman. Με κατάλαβε, ρε. Δεν βλέπω κάποια τελετή να γίνεται. Βλέπω απλά να τρέχουν πέρα δόθε. Νομίζω, παιδιά, ότι και αυτός ο μύθος καταρρεύθηκε. Δεν υπάρχει καμία περίεργη τελετή. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να ρίξεις ένα like. Στόχος για το σημερινό βίντεο είναι τα 1000 likes. Μύθος νούμερο 2. Ο μύθος του Bigfoot. Αν πας στο δάσος, υπάρχει περίπτωση να πετύχεις ένα τέρας με όνομα Bigfoot. Αυτό το τέρας μοιάζει κάπως με αρκούδα και θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ δυνατό. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Franklin βρίσκει πτώματα ζώων το ένα πίσω από το άλλο. Όπα, ο Bigfoot! Τι φας! Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μην πεθαίνει με τόσα πράγματα που του έχει ρίξει. Τι φας, ρε φίλε. Δεν ξέρω, μου φαίνεται σαν mod αυτό. Πάμε στο game να δούμε αν ισχύει. Bigfoot, πού είσαι αγόρι μου, σου έχω ένα RPG. Λοιπόν, εδώ από κάτω, παιδιά, πρέπει να είναι. Κάπου εδώ κάτω. Δεν έχω και thermal για να δούμε πού μπορεί να βρίσκεται. Λοιπόν, πάμε με ένα shotgun που έχει φακό. Από όσο ξέρω, υπάρχει μια αποστολή με τον Franklin που σκοτώνει σε ένα fake Bigfoot που είναι απλά ένας άνθρωπος. Παιδες, πιστεύω και αυτός ο μύθος καταρρεύθηκε. Δεν νομίζω να υπάρχει Bigfoot. Αν σου αρέσουν τα βίντεο μου και θες να δεις περισσότερα, τσέκαρε το account μου στο TikTok, ρίξε και ένα follow. Ανεβάζω καθημερινά νέο περιεχόμενο. Μύθος νούμερο 3. Πιστεύω όλοι γνωρίζετε το φάντασμα που βρίσκεται στην άκρη ενός λόφου στο GTA 5. Είναι γνωστό ότι είναι το φάντασμα μιας γυναίκας η οποία έπεσε από τον λόφο. Υπάρχει ο μύθος ότι αν την πλησιάσετε και αρχίσετε και πυροβολάτε, αλλά και μπείτε με το κινητό σας στο ifind.info και ψάξετε για αυτήν και διαβάσετε κάποια άρθρα, υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι πάρα πολύ αγχωτικό και περίεργο. Μπούμ! Σκάει το αυτοκίνητό σας και μια στιγμή σας πετάει κάτω από τον κρεμό. Πολύ περίεργο. Πάρα πολύ περίεργο. Πάμε στο game να δούμε αν ισχύει. Λοιπόν, μάγκες, έχουμε φτάσει στο σημείο που θα εμφανιστεί το φάντασμα αυτής της Conley της ζωής. Πρέπει να έρθουμε εδώ πέρα όμως 11 η ώρα το βράδυ. Οπότε θα κάτσω εδώ να περιμένω μέχρι να πάει 11. Ένα λεπτό μένει και το φάντασμα είναι εδώ. Γιατί είναι τόσο τρομακτικό. Βρήκαμε το φάντασμα και τώρα πρέπει να έρθουμε να γράψουμε εδώ Λεωνόρα. Who killed Λεωνόρα Τζόνσον? Δεν είναι αυτή που πέθανε, όχι. Πατάς αυτό εδώ και βλέπεις το tragedy at the cliffs. Και εσύ σκάμισε! Τενέρωσα. Δεν πειράζει, θα ρίξω εγώ τον εαυτό μου από κάτω. Ω, σκοτώθηκα! Δεν ισχύει. Μύθος νούμερο 4. Τρομακτική κλόουν στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, το Sandy Shores. Αν περάσετε και δείτε το βανάκι με φάτσες κλόουν, πρέπει να φύγετε μακριά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αν πάτε και μπείτε στο ξενοδοχείο, υπάρχει περίπτωση να τους δείτε όλους εκεί μαζί μαζεμένους να κάνουν κάτι περίεργο. Και αν πάτε να τους κυνηγήσετε, απλά θα εξαφανιστούν. Πάμε στο game να δούμε αν ισχύει. Και είμαστε στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο. So far so good. Δεν βλέπω βανάκια από κλόουν. Παναγία μου. Πολύ κακός καιρός. Λοιπόν, πάμε να ερευνήσουμε μέσα. Παίρνουμε το shotgun μας. Ωραία, φίλε. Είτε υπάρχουν κλόουν είτε δεν υπάρχουν, αυτό είναι υπερβολικά τρομακτικό. Πιστεύω ότι και αυτός ο μύθος θα καταρριφθεί, παιδιά, να ξέρετε. Μου γράψατε πολύ ότι δεν είναι mod και υπήρχε παλιά στο ένα αγριογούρουνο. Ρε, και χέστηκα πάνω μου. Αν υπάρχουν κλόουν, θα μείνω από καρδιά, ρε, φίλε. Ποιος βάζει αγριογούρουνο εδώ μέσα, ρε. Τι γίνεται. Λοιπόν, μάγκες, δεν βρίσκω κανένα κλόουν εδώ πέρα. Μύθος καταρρεύθηκε. Τώρα, αν υπάρχουν, δεν ξέρω. Γράψτε με από κάτω. Μύθος νούμερο 5. Υπάρχει ο μύθος ότι μέσα στην πόλη υπάρχει μια τελετουργία από γιόγκις, η οποία είναι σατανιστική. Αν πάτε μέσα στην πόλη και βρείτε αυτό το group από γιόγκις, υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα που βλέπετε. Πάρα πολύ περίεργο. Γίνεται ένας χαμός. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει εδώ πέρα. Πάμε στο game να δούμε αν ισχύει. Πάμε να ελέγξουμε το μύθο των γιόγκι. Κάπου εδώ πέρα συνήθως κάνουν γιόγκα αυτοί οι περίεργοι τύποι. Για να δούμε. Βλέπω τίποτα. Δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα ψυχή για ψυχή. Εδώ πέρα, τι γίνεται. Για μισό λεπτό, κάτσε να βγάλουμε εδώ το shotgun με το φακό. Περίμενε. Ρε, εδώ δεν υπάρχει κανένας. Δεν υπάρχει ψυχή σε αυτή την πλατεία. Περίμενε, περίεργο. Ω, κάντε σε εδώ. Κάντε τίποτα σατανιστικό. Δεν υπάρχει ψυχή να κάνει γιόγκα εδώ πέρα, παιδιά. Ο μύθος καταρρεύθηκε. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, μην ξεχάσει να τσεκάρει το Instagram μου, PIROGR. Ρίξε ένα follow, ανεβάζουμε και εκεί πάρα πολύ ωραίο περιεχόμενο. Μύθος νούμερο 6. Υπάρχει ο μύθος ότι αν σκοτώσει το Michael στο τέλος του παιχνιδιού, η οικογένειά του θα κάνει μια τελετουργία πάνω από το φέρετρό του. Η οποία είναι βέβαια πάρα πολύ περίεργη. Αν λοιπόν εσύ πας και του σκοτώσει εκείνη τη στιγμή, θα γίνει κάτι πάρα πολύ παράξενο. Οι πόρτες θα κλειδώσουν και δεν μπορείς να ξεφύγεις από το σπίτι. Και θα εμφανιστεί ο Michael και θα σε υπνοτήσει. Μετά από λίγη ώρα θα ξυπνήσει στο στοιχειωμένο σπίτι και αν πας στην κουζίνα θα βρεις τον Τζοπ νεκρό. Καθώς περνάς μες στο σπίτι θα βρίσκεις άτομα της οικογένειάς σου και φίλους σου νεκρούς, μέχρι που θα φτάσεις στο δωμάτιο του Michael, όπου και ο Franklin θα πεθάνει.
Δεν θα μπω καν στον κόπο να το δοκιμάσω αυτό. Προφανώς όλοι μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι μονταρισμένο, φαίνεται από χιλιόμετρα. Μύθος νούμερο 7. Υπάρχει ο μύθος ότι στους υπονόμους του GTA 5 υπάρχει ένα τρομακτικό τέρας το οποίο σκοτώνει ανθρώπους. Μόνο που τους κοιτάει, αυτοί πεθαίνουν. Όσο πιο μέσα προχωράς στους υπονόμους, τόσο πιο πολλά πτώματα βρίσκεις. Αν ήμουν στη θέση σας, δεν θα έμπαινα στους υπονόμους. Βλέπουμε εδώ πέρα τον τύπο να σκοτώνει το τέρας, αλλά μόλις γυρίσει υπάρχουν άλλα τρία. Πάμε στο game να δούμε αν ισχύει. Πάμε να βρούμε το τέρας που υπάρχει στον υπόνομο. Λοιπόν, είμαι με το Franklin, έχω πάρει εδώ ένα supercar και πάμε να δούμε τι συμβαίνει εδώ κάτω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στους υπονόμους δεν υπάρχει κυριολεκτικά ψυχή. Είναι πολύ ανησυχητικό βασικά ότι δεν έχει καθόλου ανθρώπους. Λέτε να τους έχει σκοτώσει το τέρας. Λοιπόν, είμαστε full μέσα στους υπονόμους. Κυριολεκτικά το σκατό φτάνει στο γόνατο. Δεν βλέπω κάτι, παιδες. Όλα ήρεμα φαίνονται. Κάπου εδώ ήταν στο βίντεο που υπήρχε το τέρας με τα πολλά πτώματα. Τι είναι αυτό? Πήγε να με τρομάξει, ρε φίλε, ένα ποντίκι, αν είναι δυνατόν. Είναι πολύ creepy υπόνομοι. Αλλά δεν βλέπω κάποιο τέρας. Οπότε ο μύθος καταρρίπτεται, δεν υπάρχει τέρας στους υπονόμους. Μύθος νούμερο 8. Υπάρχει ο μύθος ότι αν πας στο νεκροταφείο με καταιγίδα, θα δεις ένα χ στο χάρτη. Αν πλησιάσεις το χ, το οποίο δεν το προτείνω, μπορεί να σου πεταχτεί ένας δολοφόνος από το θάμνο. Γνωστός ως Jeff the Killer. Πάμε in game να δούμε αν ισχύει. Λοιπόν, εγώ εξοπλίζομαι με το όπλο μου. Αν υπάρχει εδώ ο Jeff the Killer, τον έχουμε κάνει παϊδάκι. Όλα φαίνονται normal προς το παρόν. Δεν βλέπω κάποιο χ στο χάρτη. Λοιπόν, πλησιάζω εδώ πέρα στο παγκάκι. Δεν βλέπω κάτι περίεργο προς το παρόν. Ένα απλό νεκροταφείο. Όχι, παιδιά. Ο μύθος καταρρίπτεται. Δεν υπάρχει Jeff the Killer. Ή απλά μπορεί να κρύβεται από εμάς. Μύθος νούμερο 9. Υπάρχει ο μύθος ότι στο GTA υπάρχει το τρίγωνο των Βερμούδων. Αν πας εκεί πέρα, υπάρχει περίπτωση να δεις έντονα καιρικά φαινόμενα, πολλά περίεργα πράγματα να συμβαίνουν γύρω σου, οποία δεν βγάζουν λογική. Όπως γνωρίζετε, το τρίγωνο των Βερμούδων είναι ένα σημείο στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου έχουν χαθεί πάρα πολλά πλοία και αεροπλάνα. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό υπάρχει και στο GTA 5. Πάμε στο game να το δοκιμάσουμε. Πάμε να εξερευνήσουμε το μύθο για το τρίγωνο των Βερμούδων. Λοιπόν, πρέπει να πάμε κάπου εδώ μέσα. Λοιπόν, το τρίγωνο των Βερμούδων πρέπει να είναι κάπου εδώ μέσα. Τα κύματα είναι λίγο υπερβολικά, μου φαίνεται. Τι γίνεται? Γιατί είναι τόσο μεγάλα? Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, ούτε αυτός ο μύθος πιστεύω ότι θα ισχύει. Λοιπόν, το τρίγωνο των Βερμούδων είναι κάπου εδώ πέρα. Πόσο μέσα πρέπει να πάμε? Πρέπει να πάω κι άλλο μέσα. Κοιτάξτε, μάγκες, δεν ξέρω. Γίνονται πιο έντονα τα κύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει κάπου να ήταν το τρίγωνο των Βερμούδων. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν γίνει πιο έντονα τα κύματα εδώ πέρα. Έτσι φαίνεται, αλλά δεν βλέπω κάτι περίεργο. Ωπα ρε, τι ήταν αυτό? Λοιπόν, τα κύματα έχουν γίνει σίγουρα πολύ πιο έντονα από ό,τι ήταν πριν. Εγώ θα πω ότι ο μύθος ας πούμε ότι ψήλο ισχύει. Μύθος νούμερο 10. Υπάρχει ο μύθος ότι υπάρχει ένα φάντασμα στα ορυχεία του GTA 5. Αν πάμε λοιπόν στα ορυχεία, σπάσουμε την πόρτα και μπούμε μέσα, αφού εξερευνήσουμε λίγο, μάλλον θα βρούμε ένα πτώμα. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε περίεργα πράγματα. Ουσιαστικά το ορυχείο καταραίει μπροστά μας και εμείς εγκλωβιζόμαστε μέσα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό είναι mod, αλλά πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, παιδες, φτάσαμε στο εγκαταλειμμένο ορυχείο. Πάμε να δούμε αν αυτός ο μύθος ισχύει. Οπότε, με απλά μαθηματικά, πετάμε ένα grenade. Τη σπάσαμε. Oh fuck me! Όχι! Τι γίνεται, ρε? Γιατί ακούγω τύχη. Δεξιά ή αριστερά τώρα? Θα πάρουμε και αυτήν εδώ τη στροφή δεξιά. Τι ακούστηκε, ρε? Φεύγουμε από εδώ, δεν κάθομαι άλλο. Φεύγουμε. Πάμε για τον bonus μύθο. Θυμάστε πριν μερικούς μύθους που είχαμε δει για ένα τέρας στα sewers? Υπάρχει κι άλλος YouTuber ο οποίος έπεσε πάνω σε αυτό, αλλά ήταν λίγο πιο φωνικό από το προηγούμενο. Του ρίξα απλά ένα one tap. Κρέο. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες. Τα περισσότερα από αυτά ήταν όντως μύθοι, κυρίως μοντάκια. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο. Γράψε μου από κάτω ποιος από αυτούς τους μύθους σου φαίνεται πιο τρομακτικός και στείλε το βίντεο σε ένα φίλο σου.